Πιστεύω ότι το εμβόλιο ήταν αυτό το οποίο του δημιούργησε αυτές τις διαταραχές αιματολογικές. Με αυτά τα λόγια, ο πατέρας του 35χρονου από την Κεφαλονιά μιλά για την περιπέτεια της υγείας του γιού του, που την Τετάρτη έφτασε στο νοσοκομείο του νησιού με σημάδια στο δέρμα του και ιδιαίτερη κόπωση. Αιματώματα μόλοπες στα χέρια του και μία ατονία. Οπότε οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, οι αιματολογικές εξετάσεις δεν ήταν καλές και ήρθε με διακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου. Κουβιάσματα στα άκρα είχε και κάποιες εκχυμοσούλες στο δέρμα. Αυτή ήταν η γενική του εικόνα. Εντάξει, το πρόβλημά του ήταν κυρίως εργαστηριακό. Οπότε αποταθήκαμε στο αιματολογικό του Πανεπιστημιακού του Ρίου και μας είπαν να το διακομίσουμε. Μας δώσαν κάποιες οδηγίες να του ξεκινήσουμε κάποια φάρμακα από εδώ, τα οποία τα χορηγήσαμε και με το πρώτο καράβι το πρωί-πρωί έφυγε. Ο 35χρονος από τον Πόρο της Κεφαλονιάς είχε κάνει το εμβόλιο της Johnson & Johnson πριν 10 μέρες. Πλέον αναζητείται η σχέση που μπορεί να είχε αυτό με το αιματολογικό επεισόδιο που παρουσίασε. Είναι σε θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και περιμένουμε. Εμβολιάστηκε με τον Johnson πριν 10 μέρες. Και από ό,τι λένε οι γιατροί, οι παρενέργειες του εμβολίου εμφανίζονται στο 10ήμερο, γιατί τότε αρχίζει και λειτουργεί. Ερευνάτε, ναι, ερευνάτε. Δεν είναι τόσο απλή περίπτωση από ό,τι μου είπαν, γιατί πάλι στο παρελθόν είχε κάποια προβλήματα του ίδιου τύπου. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να συσχετιστεί απαραίτητα, δηλαδή, με το εμβόλιο. Αυτό θα μας το πούνε οι αιματολόγοι. Ο 35χρονος νοσηλεύεται με καλή κλινική εικόνα στην αιματολογική του Ρίου, όπου εξετάζεται η σύνδεση του περιστατικού με το εμβόλιο.